Γνωρίζετε πολύ καλά, κυρία Υπουργέ, ότι μετά τους πρόσφατους σεισμούς στην περιοχή της Θεσσαλίας και ειδικότερα στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, Καρδίτσα, αντίστοιχα, Τρίκαλα, σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές και καταστροφές σε υποδομές, αλλά κυρίως σε σχολικές μονάδες και του Δήμου Λαρισαίων, που αφορά και η ερώτηση σήμερα. Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων, από τα 30 συνολικά συγκροτήματα που υπέστησαν ζημιές, συγκεκριμένα το Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης κρίθηκε ακατάλληλο προς χρήση. Ιρίστον παρόντο, πρόκειται για ένα κτίριο πέτρινο, χτίστηκε το 1925, ενώ το 1985, σε συνέχεια του παλαιού του πληθώκτης του κτιρίου, χτίστηκε μια προσθήκη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αίθουσες διδασκαλίας. Να σημειώσουμε εδώ ότι σήμερα εκπαιδεύονται στο σχολείο αυτό 250 μαθητές, ενώ χρόνο με το χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών, καθώς η περιοχή της Φαλάνης και ευρύτερα της περιοχής εκεί αναπτύσσεται οικιστικά με την αντίστοιχη αύξηση του πληθυσμού. Έτσι λοιπόν, πέρα των επιβεβλημένων άμεσων παρεμβάσεων, επισκευών, αλλά και των αναγκαίων μέτρων αντισεισμικής θωράκισης που πρέπει να δρομολογηθούν σε όλες τις σχολικές μονάδες και με αφορμή τους πρόσφατους σεισμούς, τα σχολεία λοιπόν που έχουν υποστεί ζημιά στο Δήμο Λαρισαίων, αναδεικνύεται στη Φαλάνη η ανάγκη κατασκευής νέου δημοτικού σχολείου που να ανταποκρίνεται φυσικά στις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών και αντίστοιχα θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές της σύγχρονης αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας, και αυτό το αίτημα το αναδεικνύουν, το διεκδικούν εκπαιδευτικοί, γονείς, φορείς της περιοχής εκεί αλλά και του Δήμου συνολικά, και απαιτούν άμεσα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, οι απαραίτητες ενέργειες αν θέλετε, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξεκινήσει η ανέγερση του νέου δημοτικού σχολείου, ενός σύγχρονου σχολείου που να καλύπτει, όπως είπα, τις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών, της εκπαίδευσης συνολικότερα των παιδιών εκεί. Το ερώτημα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, είναι προς τον Υπουργό, είναι αν και πότε θα ξεκινήσουν όλες αυτές οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να δρομολογηθεί η ανέγερση του νέου σχολικού κτιρίου στη Φαλάνη και φυσικά η κάλυψη της κατασκευής του σχολικού κτιρίου να είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κύριε συνάδελφε, κύριε Αντιπρόεδρε, μετά την άμεση κινητοποίηση των μηχανισμών ελέγχου για τις καταστροφές και τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός της 3ης Μαρτίου του 2021 σε περιοχές της Θεσσαλίας, η σχολική μονάδα του Δημοτικού Σχολείου Φαλάνης του Δήμου Λαρισαίων κρίθηκε ακατάλληλη για χρήση από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Απαντώντας στα ερωτήματά σας ενημερώνω, κύριε συνάδελφε, για τα εξής. Η μερίμνα για την κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του Εθνικού Συστήματος της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτηρίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 75, παράγραφος 1, περίπτωση ΣΥΜΑΤΑΒ, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Με το άρθρο 94, παράγραφος 4 του νόμου 3852 του 2010, νέα αρχιτεκτονική της διοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης, πρόγραμμα Καλλικράτης, οι Δήμοι έχουν την αρμοδιότητα της απαλωτρίωσης οικοπαίδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, της ανέγερσης σχολικών κτηρίων, της μίσθωσης ακινήτων και της στέγασης δημόσιων σχολικών μονάδων, της στέγασης και συστέγασής τους και σε περίπτωση συστέγασης του καθορισμού της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολείπων χώρων και των ορών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας. Επιπλέον, βάσει της ανωτέρων διάταξης, στους Δήμους ανατίθεται και η αρμοδιότητα για την κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτίριων. Παράλληλα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 132 του νόμου 4199 του 2013 και τη σημαριθμό πρωτοκόλλου Δ16Γ κάθετος 05 κάθετος 483 κάθετος Γ κάθετος 2013 διαπιστωτικής πράξης, η εταιρεία Κτηριακές Υποδομές ΑΕ, ως εκπληρούσα τους σκοπούς της συγχωνευόμενης εταιρείας ΟΣΚ ΑΕ στον κλάδο των εκπαιδευτικών δομών, έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα για την υλοποίηση έργων για τη σχολική στέγη. Ο ρόλος του Υπουργείου μας είναι επιτελικός και καθορίζει τις προδιαγραφές των χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθός τους που αποτυπώνονται στο εκάστοτε κτηριολογικό τους πρόγραμμα.
Σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, στις 11 Μαρτίου του 2021, πραγματοποιήθηκε στο πρώτο δημοτικό σχολείο της Φαλάνης πρωτοβάθμιος μετασεισμικός έλεγχος από μεικτό κλιμάκιο μηχανικό της Πολεοδομίας Λάρισας και της ΚΤΥΠ ΑΕ. Και από τον έλεγχο αυτό, και οι συνάδελφοι, προέκυψε ότι το παλαιό πέτρινο κτίσμα της σχολικής μονάδας, κτισμένο το έτος 25, το αναφέρετε και εσείς στην ερώτηση, είχε υποστεί βαριές ρογμές και ζημιές στις σχολικές αίθουσες και κρίθηκε ακατάλληλο προς άμεση χρήση. Οι λοιποί χώροι στο νέο κτίσμα της σχολικής μονάδας, κτισμένο το έτος 85, κρίθηκαν κατάλληλοι. Στις 12 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε και δεύτερος έλεγχος από την ΚΤΥΠ και από μηχανικό της Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων, που αποφάνθηκαν ότι το πέτρινο κτίριο είναι κατάλληλο προς χρήση και χρήση επισκευών. Επιπλέον, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ενημέρωσε με έγγραφό της στο Δήμο Λαρισαίων για τον ακριβή αριθμό των μαθητών και το εκπαιδευτικό προσωπικό του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Φαλάνης, ώστε να εκδοθεί άμεσα απόφαση για το κτίριο στο οποίο θα στεγαστεί και θα μετεγκατασταθεί το συγκεκριμένο δημοτικό μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών. Προς το παρόν, οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολουθούν τα μαθήματα με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Όπως προανέφερε, η ανέγερση του σχολικού κτίριου δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου μας, αλλά στην αρμοδιότητα του Δήμου, ο οποίος εξέφρασε τη βούληση και τη δέσμευσή του στις 13 Τετάρτου του 2021, με επιστολή που απέστειλε στο αρμόδιο για την περίπτωση αυτή Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ανεγερθεί νέο σχολικό κτίριο που θα στεγάσει το Δημοτικό Σχολείο της Φαλάνης σε συνεργασία με τις κτηριακές μονάδες ΑΕ και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων. Η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μπορεί να γίνει και με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω προσκλήσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής που έχει το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα είμαι πιο λεπτομερής στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε να ξεκινήσω με το εξής. Αξιοποιώντας τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου, και δεν το λέω μόνο για τους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, νομίζω όλοι οι βουλευτές το αντιμετωπίζουν αυτό. Για ένα θέμα, θέλοντας να αναδείξουμε ένα θέμα και αντίστοιχα να απαντήσουμε, να πάρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση, από αντίστοιχα τα Υπουργεία. Βρισκόμαστε μπροστά στο εξής δίλημα. Αυτό που είπε και η κυρία Υπουργός περί αρμοδιοτήτων, που ανέφερε με αφορμή την ερώτηση. Αυτή η ερώτηση θα μπορούσε να κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας, όπως κατατέθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Μεταφορών. Λοιπόν, για πέστε μου εσείς, στα πλαίσια αυτού του κοινοβουλευτικού ελέγχου, για το ίδιο θέμα σε τρία Υπουργεία. Επιλέξουν το Υπουργείο Παιδείας, ακριβώς για αυτό που υπόθηκε από την κυρία Υπουργό, στα πλαίσια του επιτελικού ρόλου του Υπουργείου Παιδείας για τα συγκεκριμένα ζητήματα και των σχολικών μονάδων, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα, εάν θέλετε, να φέρουμε το θέμα στην ολομέλεια, στα πλαίσια βεβαίως του κοινοβουλευτικού ελέγχου και η κυβέρνηση. Γιατί κοιτάξτε τώρα, μπορεί η αρμοδιότητα να είναι σε τρία υπουργεία, σε δύο υπουργεία, σε πέντε υπουργεία, αντίστοιχα σε δήμους, σε περιφέρειες, αλλά το κράτος, η κυβέρνηση, το κράτος εν γέννη, αν θέλετε, έχει την ευθύνη και με συγχωρείτε πάρα πολύ, σε επίγουσες καταστάσεις ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, πρέπει να παρεμβαίνει. Ανεξάρτητα πώς. Πράττουν οι Δήμοι, οι περιφέρειες αντίστοιχα, αν έχουν τις δυνατότητες και τους μηχανισμούς και τις υπηρεσίες που δεν τις έχουν, και αυτό φάνηκε περίτρανα στους σεισμούς, τους πρόσφατους σεισμούς, και μιλάω για την υποστελέχωση ή μάλλον την ανυπαρξία υπηρεσιών αντίστοιχων που θα έπρεπε να υπάρχουν στους Δήμους, για παράδειγμα Τρινάβου και Ελασσόνας, προκειμένου να συνδράμουν τους συμπολίτες, τους αγρότες της περιοχής, τα χωριά, όλα αυτά που υπέστηναν ζημιές. Άρα λοιπόν. Εκεί που χρειάζεται, θεωρούμε ότι όντως το Υπουργείο εν προκειμένου Παιδείας θα πρέπει να παρεμβαίνει. Και αυτό να δείχνει και να ανοίγει, αν θέλετε, το δρόμο, αξιοποιώντας φυσικά όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν, προκειμένου να αποκατασταθούν ευλάβες και από την άλλη μεριά να ανεγερθούν καινούργια σχολικά συγκροτήματα εν προκειμένου στη Φαλάνη, όπως υπόθηκε. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, δώστε μου 1-2 λεπτά ακόμα παραπάνω. Θέλουμε να βάλουμε τα εξής ζητήματα, ότι μετά και τον πρόσφατο σεισμό, αυτός ο σεισμός λοιπόν, οι σεισμοί μάλλον, αναδείξανε τι, ακόμα μία φορά και στην περιοχή της Θεσσαλίας, όπως προγενέστερα σε άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα, έκτη στον κόσμο χώρα με σεισμούς είμαστε, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, και πρώτη στην Ευρώπη. Λοιπόν, τι απέδειξε ή τι ανέδειξε, αν θέλετε, την έλλειψη της αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας. Και εδώ οι ευθύνες είναι τεράστιες διαχρονικά κυβερνήσεων, περιφερειών και δήμων. Δείτε τώρα, στο Δήμο της Λάρισας,
Και σύμφωνα με στοιχεία προδιετίας αυτά, από το σύνολο των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 13 σχολεία στεγάζονται σε κτίρια χωρίς οικοδομική άδεια και που έχουν υποστεί βέβαια και εκτεταμένες ζημιές. 18 αντίστοιχα σχολεία στεγάζονται σε κτίρια που δεν έχουν οικοδομική άδεια και έχουν περάσει από διαδικασία τακτοποίησης με τους νόμους για τα αυθαίρετα των τελευταίων ετών, χωρίς μελέτη όμως στατικής επάρκειας, ενώ τα περισσότερα είναι κτίσματα πρώτου 55. Αντίστοιχα, 26 σχολεία στεγάζονται σε κτίρια που έχουν χτιστεί πριν το 1985, ενώ άλλα σχολεία στεγάζονται σε κτίρια των δεκαετιών του 60 και του 70. Συνεπώς, 57 σχολεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε κτίρια που χαρακτηρίζονται γερασμένα, αφού έχουν χτιστεί χωρίς ή και με ελάχιστες, αν θέλετε, αντισεισμικές προδιαγραφές. Τα δε 91 σχολεία στεγάζονται σε κτίρια που έχουν χτιστεί αφενός μεν μετά το 85, οπότε τότε ξεκινάνε να εφαρμόζεται ο πρώτος πιο συγκροτημένος αντισεισμικός κανονισμός. Αυτά τα κτίρια όμως συμπληρώνουν τουλάχιστον 30 ετία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις αντοχές του φέροντος οργανισμού, όπως το λένε, του οπλισμένου σκυροδέματος. Και ακριβώς επειδή υπάρχουν σήμερα, εμείς αυτό λέμε, κύριε Πρόεδρε, ότι επειδή υπάρχουν σήμερα οι δυνατότητες, με την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας που δίνουν τη δυνατότητα να ελεγχιστοποιηθούν οι συνέπειες στη ζωή, την περιουσία κατ' επέκταση του λαού μας, που προκαλούν οι ζημιές αλλά και οι υπόλοιπες φυσικές καταστροφές, η προστασία της ζωής όμως υπόκειται στους περιορισμούς της πολιτικής του κράτους, του αστικού κράτους, διαχρονικά, σε όλες τις βαθμίδες του. Και ακριβώς αυτή η διαχρονική πολιτική είναι που ευθύνεται για το ότι δεν καλύπτονται οι ανάγκες και η ασφάλεια του λαού μας. Και στα ζητήματα αντισεισμικής προστασίας και θωράκισης, αντίστοιχα αντιπλημμυρικά έργα κτλ. Και υπάρχει αιτία γι' αυτό, ότι γιατί η αντισεισμική προστασία και θωράκιση απαιτεί έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που να προωθεί ισόρροπα αφενός δομικού χαρακτήρα μακροπρόθεσμα μέτρα για την πρόληψη των σεισμικών επιπτώσεων, αλλά και την προστασία των κατασκευών από αυτές και αφετέρου μέτρα άμεσης απόδοσης για την καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης μετά από έναν καταστροφικό σεισμό. Όμως αυτοί οι σχεδιασμοί, κύριε Πρόεδρε, δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από τα κονδύλια των ενισχύσεων και φυσικά δεν υλοποιούνται ούτε από την τοπική διοίκηση, ούτε με πόρους από τον κρατικό προεπλογισμό. Γιατί δεν αποτελούν τομέα ο οποίος θα αποφέρει κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται, για παράδειγμα, στις κατασκευές. Και όχι μόνο. Μπαίνει λοιπόν και το ζήτημα αυτό της αντισεισμικής, αν θέλετε, προστασίας θωράκισης στη ζυγαριά του κόστους όφελος. Και εδώ υπάρχουν φυσικά διαχρονικές ευθύνες τεράστιες όλων των κυβερνήσεων, αντίστοιχα δήμων, περιφερειών κτλ., με τις οποίες εμείς λέμε ότι ο λαός μας θα πρέπει να αντιπαρατεθεί, να αντιπαλέψει, διαδικώντας την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του. Και βεβαίως, αν θέλετε πιο συγκεκριμένα, στα ζητήματα της αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας των υποδομών, αλλά και της περιουσίας τους στο σύνολο.